Καλησπέρα σας, καλή επιστροφή. Γεια σας. Ανίποτος ο πόνος με την τραγωδία στα τέλη. Δεν θα πω τίποτα, παιδιά, να είστε καλά. Στην Παολίνα έχετε πει πάρε με όταν φτάσεις. Όλες οι μανούλες έχουμε πει στο παιδί μας, όχι πάρε με όταν φτάσεις. Είμαστε έτσι κι αλλιώς alert για τα πάντα, η μαμά. Τέλος πάντων. Παρόλη την αποχή του Γιάννη Πλούταρχου, εσείς επιλέξατε να τραγουδήσετε. Υπάρχει Θεός. Εγώ αυτό θα σας δώσω απάντηση. Υπάρχει Θεός για όλα αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν μια απάντηση. Μίλησε. Εγώ νόμιζα δεν θα μίλαγε. Μίλησε στη Φέη Φώτου. Μπορεί να μην ήθελε να το δείξει ξεκάθαρα, αλλά είναι ενοχλημένη. Όταν λέει υπάρχει Θεός, θέλει να πει με τον τρόπο της ότι εγώ θα δικαιωθώ για αυτή την απόφαση και για τα όσα είπα. Κάτσε ρε παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Ποια δικαίωση, γιατί κατηγορείται για κάτι η Πάολα. Αισθάνεται προφανώς. Ποιος κατηγόρησε ποιον. Εδώ, θέλετε να ξαναγνωριστούμε πάλι όλοι, άντε από την αρχή. Ούτε και οι ίδιοι που αποφάσισαν να τραγουδήσουν ή μην τραγουδήσουν έχουν καταλάβει τι τους έχει γίνει. Πραγματικά. Δεν κατηγόρησε κανέναν άλλον. Κατηγορείται για κάτι Πάολα και αισθάνεται θα δικαιωθεί. Όχι, αλλά η θυματοποίηση είναι εύκολη και βολεύει. Δηλαδή είναι θύμα σε κάτι Πάολα. Για ποιο λόγο βγαίνει και λέει υπάρχει Θεός τώρα, δεν καταλαβαίνω. Ποιος την κατηγόρησε. Αισθάνεται η συγκεκριμένη γυναίκα, αυτό καταλαβαίνουμε προσπαθώντας να ξεκλειδώσουμε αυτά που λέει, ότι στοχοποιήθηκε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν καταλαβαίνετε όλοι το ίδιο, ότι λέγοντας υπάρχει Θεός, σαν να σου λέει ότι θα δείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θα δικαιωθώ. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι είπε. Για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι να είμαστε, για βάζω τον εαυτό μου που έχει δεχθεί άπειρους τόνους κριτική, δίκαια και άδικη, για ποιο λόγο κάποιοι να είναι υπεράνω κριτική στην Ελλάδα. Όταν αποφασίσεις κάτι, δηλαδή, είναι σε ένα μαγαζί. Ο ένας στο μαγαζί τραγουδάει, ο άλλος δεν τραγουδάει. Να μην το σχολιάσουμε. Να μην σχολιαστεί αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλας. Προφανώς η Πάολα. Τίθεται, δέχεται και την κριτική. Σωστά, συμφωνώ με όλους σας, αλλά προφανώς η Πάολα, παίρνοντας αυτή την απόφαση, θεώρησε ότι μόνο καλά σχόλια θα λάβει, γιατί η ίδια, από ό,τι καταλάβαμε, θεώρησε ότι έκανε κάτι πάρα πολύ καλό εκείνη τη στιγμή με το να βγει να τραγουδήσει, παρά το γεγονός ότι ο συναδελφός της αποφάσισε κάτι άλλο, και να διαθέσει τα χρήματα αυτά, εάν όντως τα έχει διαθέσει. Θα μάθουμε τώρα.